και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 24 Δεκεμβρίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Χωρίς κάλαντα στους δρόμους, λόγω των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, κύλησε η φετινή παραμονή της γιορτής των Χριστουγέννων. Στο Σιδηρόκαστρο, νέες και νέοι έψαλαν τα κάλαντα στον ελαιώνα του ναού της Αγίας Παρασκευής, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας. Πλημμύρισε από χριστουγεννιάτικες μελωδίες ο ελαιώνας του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο. Μετά την πρωτοβουλία του πατέρα Παύλου για το στήσιμο του χωριού της Βιθλεέμ στον αύριο χώρο της Εκκλησίας, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, νέοι και νέες έψαλαν τα κάλαντα, ευχόμενοι καλά Χριστούγεννα με υγεία πάνω απ' όλα. Την χοροδία αποτελούσαν η Βασιλική Κιορίδου, ο Πέτρος Βελίκης, ο Στρατής Πασόπουλος, ο Πέτρος Ρωμανός, ο Γιώργος Ξενιτίδης και ο Σταύρος Τσίτος. Τις ευχές του για καλά Χριστούγεννα στέλνει και ο πατέρας Παύλος Παπαδόπουλος σε όλους και σε όλες, ακόμη και σε αυτούς που θεωρούν τις εορτές των Χριστουγέννων δίθεν εορτές. Από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όχι χρόνια πολλά, αλλά Χριστός ετέχει. Για αυτούς που νομίζουν ότι είναι δίθεν γιορτές, να ευχηθούμε και σε αυτούς ακόμα καλά Χριστούγεννα. Ο Χριστός έγινε για όλους μας άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη Θεός. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Και επειδή τα παιδιά είναι εφευρετικά και μέσα στην τεχνολογία, βρήκαν και φέτος τη λύση για τα καθιερωμένα κάλαντα για τη σημερινή μέρα. Ο Ηλίας Γκόνης με την κιθάρα του παίζει τα κάλαντα διαδικτυακά, στέλνοντας ευχές για τη σημερινή μέρα. Κορυφώθηκαν οι αγορές σήμερα με το κρέας να έχει την τιμητική του. Οι τιμές κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα, ενώ σύμφωνα με αρκετούς κρεοπόλες, σήμερα η αγοραστική κίνηση των καταναλωτών στα είδη κρέατος ήταν έντονη. Σήμερα κορυφώθηκαν οι αγορές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τον κόσμο να κάνει τα τελευταία ψώνια για το ρεβεγιόν. Το κρέας έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες. Ο κύριος Παντόφλαντζης Δημήτρης, κρεοπόλης των καταστημάτων Κάντζας, αναφέρει πως ήταν έντονη η αγοραστική κίνηση των καταναλωτών στα είδη κρέατος σήμερα παραμονή Χριστουγέννων. Σήμερα είναι η κορύφωση της κίνησης, τελευταία μέρα. Σίγουρα ο κόσμος ο περισσότερος έχει κάνει τις προμηθειές του από πιο μπροστά, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τα αφήσαν και για τελευταία στιγμή. Το βλέπουμε σήμερα εδώ, από το πρωί γίνεται χάμος. Πιστεύουμε, έχουμε όμως προϊόντα να τους εξυπηρετήσουμε και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Σίγουρα πάντα η τελευταία μέρα είναι, πώς λέμε, είναι το Σάββατο της εβδομάδος. Είναι παραμονή, οπωσδήποτε περισσότερο κίνηση. Και σίγουρα δηλαδή ο κόσμος ακόμα και τελευταία στιγμή θα πάρει αυτά που πρέπει να πάρει. Και διστακτικός, αλλά μην ξεχνάμε και θέμα χρημάτων, παίζουν πάρα πολλά. Οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες, ο κόσμος ζορίζεται, το βλέπουμε και από τους εαυτούς μας, γιατί και εμείς είμαστε καταναλωτές σε κάποια άλλα είδη.
το βλέπουμε και από τους εαυτούς μας. Αλλά από ό,τι είδα και από ό,τι βλέπω, αυτό που είναι να πάρει θα το πάρει. Στο φαγητό θα ψωνίσει αυτά που πρέπει να ψωνίσει. Οι τιμές στα κρέατα παραμένουν ίδιες με τις πεσινές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πιο μειωμένες λόγω των προσφορών που γίνονται συχνά στα προϊόντα. Όσον αφορά στις προτιμήσεις του κόσμου, τα είδη που ξεχωρίζουν είναι το χοιρινό φούρνο ή η τηγανιά. Οι τιμές είναι όπως πέρυσι, αλλά και ακόμα φτηνότερες όταν κάνουμε προσφορές. Γιατί σε ορισμένα είδη που κάνουμε προσφορές πέφτουν πάρα πολύ οι τιμές. Είχαμε πολύ δυνατές προσφορές και αυτή την εβδομάδα. Όπως είχαμε το χοιρινό μας με κουκαλάκι, το κυμάτο μοσχαρίσιο, το κοτόπουλο το ολόκληρο. Μιλάμε για πολύ ωραίες προσφορές. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επίσης την τηγανιά, η οποία δούλεψε πάρα πολύ. Και δουλεύουν. Γενικά έχουμε πολύ καλές τιμές. Το παραδοσιακό είναι το χοιρινό, είτε είναι με κόκαλο είτε χωρίς κόκαλο, για το φούρνο. Δεύτερο στην προτίμηση έρχεται η τηγανιά. Και τρίτο το κοτόπουλο, οι περισσότεροι το γεμίζουν. Αντί για τη γαλοπούλα, οι περισσότεροι βλέπουμε προτιμάνε κοτόπουλο. Φυσικά έχουμε και άλλα είδη, όπως ρολά που φτιάχνουμε τα χοιρινά, έχουμε ρολά από κοτόπουλο, έχουμε μια γκάμα μεγάλη ποικιλία. Ό,τι θέλει ο κόσμος μπορεί να πάρει. Ο κύριος Παντόφλατζης έδωσε ευχές για καλά Χριστούγεννα με υγεία. Να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε η κίνηση στην αγορά κρέατος, ωστόσο μειωμένη ήταν η κίνηση φέτος στα ζαχαροπλαστεία. Βέβαια μελομακάρονα και κουραμπιέδες είχαν την τιμητική τους. Ωστόσο σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των ζαχαροπλαστείων λόγω του κορονοϊού, οι καταναλωτές ήταν πιο διστακτικοί σε σχέση με άλλες χρονιές. Λίγες ώρες έχουν μείνει για τα Χριστούγεννα και η κίνηση στην αγορά κορυφώνεται. Μελομακάρονα και κουραμπιέδες είναι αυτές τις ημέρες στην πρώτη γραμμή των προτιμήσεων των καταναλωτών. Ακόμη και τα σιροπιαστά βρίσκονται στη λίστα των σεραίων. Ο κόσμος αυτές τις μέρες προτιμάει τα κλασικά γλυκίσματα των ημερών αυτών. Επίσης είχαμε, δηλαδή μελομακάρονα, κουραμπιέδες, τα σιροπιαστά, τα ψάκια. Επίσης προτιμάει σοκολατένια σπιτάκια που έχουμε κάνει πάρα πολλά φέτος και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για δώρο. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε τα των εορτών, δηλαδή τούρτες και τα λοιπά, θα δούμε πώς θα πάει. Γιατί υπάρχει και το πρόβλημα το ότι δεν μπορούν πλέον να επισκεφθούν την πόλη μας άνθρωποι από άλλους νομούς, όπως ερχόταν και τις γιορτές από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αυτό πλέον δεν υπάρχει. Επίσης δεν υπάρχει και η κίνηση προς τις νονές. Δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα, ενώ ξεκινούσε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η κίνηση εμφανίζεται μειωμένη φέτος, όπως υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια του ζαχαροπλαστείου Μακεδονικό, Θεοδώρα Κασάπη, παρά την προσπάθεια των ιδιοκτητών να κρατήσουν τις τιμές στα περσινά επίπεδα. Μάλιστα, η κυρία Κασάπη χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά περίεργη λόγω του κορονοϊού, καθώς υπάρχει δισταγμός, όπως λέει, από πλευράς καταναλωτικού κοινού. Υπάρχει λίγο μια μικρή κίνηση, δεν έχει σχέση βέβαια με την κίνηση των προηγούμενων ετών. Τώρα περιμένουμε λίγο μία κορύφωση στο διάστημα ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Οπότε για προπαραμονές Χριστουγέννων θεωρείτε ότι η κίνηση στην αγορά δεν είναι ικανοποιητική? Όχι, δεν συγκρίνεται με τα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων. Υπάρχει δισταγμός, περιορισμός, μπορώ να πω και ένας φόβος, δηλαδή ο κόσμος κοιτάζει να έρθει να ψωνίσει γρήγορα και να φύγει. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια του να χαλαρώσει μέσα στο κατάστημα, να δει, να ψάξει, ίσως γιατί περιμένει και έξω, μπαίνουν μόνο δύο άτομα μέσα στο κατάστημα. Λίγο τα πράγματα είναι περίεργα φέτος. Η κυρία Κασάπη δεν παρέλπισε να στείλει τις δικές της ευχές για καλά Χριστούγεννα, γεμάτα υγεία. Εύχομαι σε όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, με αγάπη στις καρδιές μας, υπομονή, πίστη και ελπίδα. Να μείνουμε στην αγορά των σερών. Την τελευταία στιγμή επέλεξαν και φέτος οι σεραίοι για τις αγορές τους. Λιγοστοί ήταν όσοι επέλεξαν τη μέθοδο της ηλεκτρονικής παραγγελίας, ενώ προσοχή σε όσους κάνουν ηλεκτρονικές αγορές συνιστά η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση με ειδικό μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυτό το διάστημα κυκλοφορούν μηνύματα παγίδες στο διαδίκτυο. Την τελευταία στιγμή άφησαν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους οι σεραίοι καταναλωτές. Άτομα κάθε ηλικίας ξεχύθηκαν στις ηλιόλουστες πλατείες της πόλης και προσπαθούσαν να τελειώσουν τα ψώνια τους όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Λιγοστοί ήταν αυτοί που έκαναν χρήση του Click Away, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους έξω από καταστήματα. Είναι τα καταστήματά μας μικρά, δεν υπάρχει από εμάς επικινδυνότητα τόση μεγάλη, διότι μπαίνουν πολύ λίγα άτομα στα μαγαζιά μας, 30, 40, 50 τετραγωνικά μαγαζιά, πόσο κόσμο θα χωρέσει, 3, 4 άτομα. Και είπαμε ακόμη μια φορά να σε ακουστούμε, θέλουμε να μπαίνει ένα άτομο στα μαγαζιά μας, ένα άτομο. Προσοχή πάντως, συνιστά η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση σε όσους κάνουν ηλεκτρονικά τις αγορές τους με μήνυμά της που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσοχή, κάποιοι θα προσπαθήσουν να σε εξαπατήσουν και μέσα στις γιορτές. Εάν λάβεις παρόμοιο email, σε καμία περίπτωση μην πατήσεις το σύνδεσμο link. Ενημέρωσε φίλους και συγγενείς για να μην πέσουν θύματα των απατεώνων, αναφέρει το μήνυμα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Για το οικογενειακό τραπέζι της πιο λαμπερής νύχτας της χρονιάς, θέλουμε σίγουρα όλα να είναι τέλεια. Τώρα στα Supermarket Kansas, αμέτρητες προτάσεις του εορταστικού φυλαδίου μας. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κίαθος 30% πιο φθηνά. Γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντής το κιλό με 13,82. Μπύρα Χένιγκερ Φιάλη 500 ml τα 5 τεμάχια μόνο 3,98. Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Ροδέα Γη 4 λίτρα τα 2 τεμάχια μόνο 27,90. Όλα τα προϊόντα Hellmann's 20% πιο φθηνά. Τζάμπο, Country Chips, όλες οι γεύσεις μόνο 1,44. Επιλέξτε για εσάς και τους αγαπημένους σας την τυχερή σας βασιλόπιτα από το Καρβέλι, φτιαγμένη με αγνά υλικά, νεράκι και σεβασμό στην παράδοση ετών. Supermarket Kansas. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Να αφήσουμε για λίγο την αγορά και να πάμε στην πυροσβεστική. Κονδύλι λοιπόν 4 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για το νέο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών. Η ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επισκέφθηκε την πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών και το διοικητή της, κύριο Σωτήρη Δημητράκη, για να του ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα. Κονδύλι 4 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για το νέο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλής, το Υπουργείο του οποίου επιβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το κτηριακό. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο οποίος επισκέφθηκε το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών κ. Σωτήρη Δημητράκη για να του ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2021. Επισκέφθηκα καταρχήν για να πω χρόνια πολλά εδώ στους άντρες και στις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον νομό Σερών και για να πούμε και να επίσης ευχαριστώ νέο ότι πλέον έχει ενταχθεί και το πρόγραμμα για το νέο κτηριακό της νέας εγκαταστάσεις πυροσβεστικής να φύγει από εδώ που είναι μετά από πολλά χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιβλέπει το Υπουργείο Υποδομών μέσω της ΚΤΥΠ. Έχει εγκριθεί το κονδύλι των 4 εκατομμυρίων ευρώ για την καινούρια ανέγερση του κτηρίου. Το έργο αυτό δημοπρατείται, άρα ξεκινάει το 2021 και το κτίριο αυτό, το οποίο αν θυμάμαι καλά είναι κτίριο του Δήμου, θα επανέλθει πίσω στο Δήμο. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, κ. Σωτήρης Δημητράκης, καθώς ένα πρόβλημα ετών βρίσκει τη λύση του. Μάλιστα, ο κ. Δημητράκης εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο έργο θα ανεβάσει το επίπεδο των υπηρεσιών. Δεχτήκαμε σήμερα την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού, τις ευχές τόσο το προσωπικό της υπηρεσίας των Σερών καθώς και όλου του νομού. Και παράλληλα μας ανακοινώθηκε αυτό το οποίο ήδη είχε δρομολογηθεί, η ανέγερση της νέας υπηρεσίας, η οποία μέσα στο 2021 θα δημοπρατηθεί. Θεωρώ ότι ήταν ένα πρόβλημα ετών, το οποίο δόθηκε λύση, και θεωρώ ότι θα ανεβάσει το επίπεδο της υπηρεσίας καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών από την υπηρεσία στον νομό. Να επανέλθουμε στο χώρο της αγοράς και να πάμε τώρα στα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης που φέτος λειτουργήσαν με τη μέθοδο Click Away, η οποία δεν είναι επιτυχημένη σύμφωνα με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, κυρία Κυριακή Μιλίγκα, αφού η κίνηση και σήμερα ήταν μουδιασμένη.
Μουδιασμένη είναι η κίνηση στην αγορά και ιδιαίτερα στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, αν και βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο, όπως δηλώνει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κυριακή Μιλίγκα. Η μέθοδος του Click Away δεν λειτουργεί επιτυχημένα στον κλάδο αυτό, καθώς οι καταναλωτές δεν μπορούν να δοκιμάσουν τα προϊόντα και γι' αυτό τα σχόλια που εισπράττουν είναι κυρίως αρνητικά. Δεν έχει κίνηση. Βλέπετε ότι και σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων. Και εκτός από αυτοκίνητα, δηλαδή και ο κόσμος που κυκλοφορεί, όχι πάρα πολύ φυσικά, στον δρόμο, δεν υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά. Το Click Away ήταν πολύ νωρίς για να το υποδεχθεί ο κόσμος και να το δεχθεί. Δεν ήμασταν έτοιμοι, το ξαναείπαμε. Είναι δύσκολο, ειδικά στα δικά μας τα είδη ένδυσης και υπόδησης. Είναι δύσκολο, ο κόσμος πρέπει να το δοκιμάσει για να το πάρει. Γιατί έχουμε και αλλαγές, επιστροφές, είναι δύσκολο το σύστημα γενικώς. Και όλοι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες στην χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλοι είναι δύσκολα. Έρχονται μέχρι την πόρτα και λέει δεν μπορώ, αν δεν το δοκιμάσω δεν μπορώ να το πάρω. Δύσκολο είναι. Δεν είναι όπως είναι κάποια άλλα είδη τα οποία μπορείς και χωρίς να τα δοκιμάσεις. Είπαμε ότι είναι πλήττει τα είδη ένδυσης και υπόδησης. Η κυρία Μιλίγκα περιμένει η νέα επιδότηση που θα δοθεί στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία e-shop να διευκολύνει τους καταστηματάρχες, καθώς το Click Away αλλά και οι διαμαρτυρίες των εμπορικών συλλόγων δεν απέδωσαν. Πρέπει να είχαν προετοιμαστεί με τα e-shop τώρα που θα δοθούν και κάποια κίνητρα, από εδώ και στο εξής δηλαδή. Μια χρηματοδότηση θα υπάρχει για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει e-shop για το ηλεκτρονικό εμπόριο που διευκολύνει αυτή την κατάσταση, γιατί με τα Click Away δεν γίνεται. Κάναμε διαμαρτυρία όλοι και σαν εμπορικοί σύλλογοι και σαν ομοσπονδίες, αλλά δεν εισακούστηκε, οπότε παραμένουμε στα ίδια. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κυριακή Μιλίγκα, εύχεται σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα με υγεία και αισιοδοξία. Ναι, καλές γιορτές, δύναμη, υγεία, αισιοδοξία και σε όλο τον κόσμο δηλαδή να είναι γερός. Αυτό εύχομαι πρώτα απ' όλα και καλή χρονιά. Να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, χωρίς τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αυτή τη χρονιά. 600 γρήγορα τεστ παρέδωσε ο Δήμος Ηράκλειας στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας και στο Κέντρο Υγείας Στριμονικού. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώργο Κουτσάκη, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού. Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού, η Δημοτική Αρχή Ηράκλειας παρέδωσε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στο Κέντρο Υγείας Στριμονικού 400 και 200 γρήγορα τεστ αντίστοιχα. Επειδή είναι ανάγκη να μπορούμε να έχουμε και μια... να τεστάρουμε λίγο πολύ στο γενικό πληθυσμό τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, πήραμε μια απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή και αγοράσαμε 600 rapid test και δώσαμε 400 στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας και 200 στο Κέντρο Υγείας Τριμονικού. Αυτό, ο αριθμός αυτός δόθηκε πάντοτε έχοντας υπόψη την αναλογικότητα των επισκέψεων στο ένα κέντρο υγείας και στο άλλο κέντρο υγείας. Εννοείται ότι το Κέντρο Υγείας Ηράκλειας έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και γι' αυτό δώσαμε περισσότερο αριθμό των rapid test εκεί, με σκοπό να βοηθήσουμε κυρίως τους δημότες, τους ανθρώπους που επισκέπτονται τα κέντρα υγείας, για να μπορέσουν να κάνουν το τεστ αυτό, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι φορείς, είτε συμπτωματικοί είτε ασυμπτωματικοί φορείς του κορονοϊού. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Γιώργος Κουτσάκης, σε συνέχεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε και στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, λέγοντας ότι ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος για τον πληθυσμό. Τόνισε δε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ενδιασμοί για το εμβόλιο και κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν για να πάρει ξανά μπρος η κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός. Ξέρω και τις επιφυλάξεις που έχει ο κόσμος σχετικά με το εμβόλιο, τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Πολλοί κόσμος λέει ότι είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε το εμβόλιο, είτε είναι της μιας ή της άλλης εταιρείας, οποιασδήποτε. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι βέβαια συγκριτικά με τα εμβόλια που βρέθηκαν στο παρελθόν, τώρα πια η τεχνολογία και η βιοτεχνολογία που αφορά στα εμβόλια είναι τελείως διαφορετική από τα χρόνια πίσω.
έχουν γίνει τεράστια βήματα και προς εκείνη την κατεύθυνση και στη φαρμακοβιομηχανία, ώστε μπορούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα να βρουν τα εμβόλια που χρειάζεται ο κορονοϊός στην προκειμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν καλό θα είναι ο κόσμος να μην έχει αυτόν τον φόβο ότι ποιος ξέρει το εμβόλιο είναι επικίνδυνο, έγινε αυτό ή έγινε εκείνο. Τέτοιους ενδιασμούς, τέτοιους φόβους καλά θα είναι να μην τους έχουμε. Και επειδή η πανδημία μας έχει στριμώξει μέσα στα σπίτια μας, έχει καταστρέψει την οικονομία, έχει κλείσει πολλούς ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους, τα παιδιά μας, τα σχολεία, όλα αυτά, για να ξαναπάρει μπρος η κοινωνία πρέπει να εμβολιαστούμε. Εγώ συνιστώ ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους να κάνουν το εμβόλιο και το λέω και από τη μεριά του γιατρού, όχι μόνο του δημάρχου. Οπότε είναι η μόνη λύση που μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει την πανδημία. Άρα μην έχουμε ενδιασμούς, πρέπει να εμβολιαστούμε. Στη διάθεση του Δήμου Νέας Ζύχνης βρίσκεται από σήμερα επιβατικό αυτοκίνητο δωρεά της Αντιπεριφέρειας Ερών. Πρόκειται για μια δωρεά του Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλου, ώστε να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Νέας Ζύχνης. Στη διάθεση του Δήμου Νέας Ζύχνης βρίσκεται από σήμερα ένα επιβατικό αυτοκίνητο δωρεά της Αντιπεριφέρειας Ερών. Πρόκειται για την παραχώρηση που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, έτσι ώστε να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. Από το στόλο των αυτοκινήτων που είχαμε, επειδή εμείς αλλάξαμε και τον ανανεώσαμε το στόλο, πολλά εξ αυτών είναι εξαιρετικά λειτουργικά και ικανοποιούμε τα αιτήματα των Δήμων και κυρίως των μικρών Δήμων όσον αφορά να καλύψουν τις ανάγκες τους. Έτσι, μέσα στα πλαίσια αυτά, έχουμε δώσει και στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο Δήμο Βυσαλτίας και τώρα είναι η σειρά του Δήμου Νέας Ζύχνης. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι λειτουργικά. Σε εμάς περισσεύουν και επειδή πρέπει το ένα χέρι, καταλαβαίνετε, να βοηθάει το άλλο, τους το δίνουμε στην ουσία, είναι για πάντα. Θα το έχουν αυτοί προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Η Δημοτική Αρχή της Νέας Ζύχνης, δια του Δημάρχου Παντελή Μπόζη, ευχαρίστησε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη για την σωτήρη αυτή κίνηση που θα λύσει τα χέρια της υπηρεσίας του Δήμου. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο κύριος Μπόζης, το όχημα θα δοθεί στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη για αυτή την ευγενική προσφορά προς το Δήμο μας, ένα αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά θα μας βοηθήσει κυρίως στις κοινωνικές δομές του Δήμου, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, όπου δεν υπάρχει όχημα για να μετακινούνται και στις μέρες που βιώνουμε τώρα λόγω COVID, αλλά και εν γέννη χρειαζόταν όλο αυτό το διάστημα. Οπότε θα πάει στις κοινωνικές δομές. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι όταν συνεργάζεται ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν να προσφέρουν πολλά προς τους δημότες. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπάρχει άψογη συνεργασία μεταξύ Δήμων και Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Και αυτό είναι σημαντικό, τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα γίνει. Αυτό είναι δεδομένο. Σας είχα πει ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν το λέω μόνο για να το λέω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον πρώτο βαθμό σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι πολλές δράσεις που κάνουμε είναι κοινές. Είτε όσον αφορά τα μηχανήματα, τα υπόλοιπα για να συνεργαστούμε για να έχουμε καλό αποτέλεσμα, είτε σε κάποια προγράμματα που τα κάνουμε από κοινού. Ενώνουμε δυνάμεις και έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος στο ότι κατάφερα, και το λέω ειλικρινά, με όλους τους συναδέλφους στον πρώτο βαθμό να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα και ότι τα προβλήματα του κόσμου, η λύση τους είναι πρόβλημα ολωνών μας. Και πρέπει να έχουμε την απάντηση όλοι μαζί, αγαπημένοι και ενωμένοι. Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε δημιούργησε ο Ελβετός καλλιτέχνης Σιρού. Πρόκειται για ένα βίντεο με τις σημαντικότερες εικόνες του 2020 για όλο τον πλανήτη. Εικόνες που βάζουν όλους μας σε σκέψεις και στοχασμούς. Thank you.
καιρός των Χριστουγέννων θα είναι ήπιος και σχετικά ζεστός. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα Χριστούγεννα 25 Δεκέμβρη του 2020 αναμένονται αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίες θα είναι πυκνότερες στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, υπηρετικά και στο Ιόνιο, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει και στη Θράκη και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθίζει σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα στις Σέρες, την ημέρα των Χριστουγέννων προβλέπεται αραιή συννεφιά με ηλιοφάνεια τις μεσημεριανές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αραιή συννεφιά με καθαρό ουρανό τις μεσημεριανές ώρες και θερμοκρασίες από 8 έως 15 βαθμούς. 3 έως 11 βαθμοί στη Δράμα με αραιή συννεφιά και περιορισμένη ορατότητα κατά τη διάρκεια της μέρας. 6 έως 14 βαθμοί στη Καβάλα με αραιή συννεφιά και παροδική ηλιοφάνεια. 10 με 14 βαθμοί και συννεφιά στην Αλεξανδρούπολη, 5 έως 13 βαθμοί με συννεφιά στην Κομοτηνή, συννεφιά και στην Ξάνθη με θερμοκρασίες από 3 έως 13 βαθμούς. Και στην Οριστιάδα συννεφιά την ημέρα των Χριστουγέννων με θερμοκρασίες από 3 έως 6 βαθμούς. Προσφορά αγάπης από την καρδιά μας για όλους τους συμπολίτες μας που το χρειάζονται. Ο Δήμος Σερών και τα Supermarket Kansas συμμαχούμε και ξεκινάμε μια εκστρατεία αγάπης. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα για τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τη μεγάλη πανδημία του COVID-19. Σε όλα τα Supermarket Kansas θα βρείτε τα ειδικά καλάθια καθώς και τους εθελοντές μας που θα βοηθήσουν. Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία και να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Καλές γιορτές, εκστρατεία αγάπης από τον Δήμο Σερών και τα Supermarket Kansas. Έλα και εσύ μαζί μας. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Από όλους όσοι εργαστήκαμε για την ενημέρωσή σας, τεχνικοί και δημοσιογράφοι, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να περάσετε όμορφα.